Κύριε Καπασούλη, τι γίνεται. Εδώ πέρα τον Τηρεσία τον έχουμε μάθει για. Όχι ευχάριστα τέλος πάντων. Τι να πω τώρα. Τώρα εσείς σήμερα έρχεστε με. Καταρχήν να σας καλημερίσω και καλημέρα. Χαιρόμαστε που σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και η έκπληξή σας το γιατί είμαστε εμείς εδώ δείχνει ότι είμαστε στο σωστό session. Ακριβώς. Στο starting up a new business. Διότι εμείς είμαστε καινούργοι και στο business και στο e-business. Οπότε, διότι μέχρι πριν από 10 μήνες απευθυνόμασταν μόνο στον τραπεζικό χώρο, στη διατραπεζική εταιρεία. Και ήσασταν μάλλον back office περισσότερο. Και δεν είχαμε και εμπειρία ούτε στο business, ναι, στον εμπορικό κόσμο. Σωστά. Δεν είχαμε τμήμα πωλήσεων, δεν είχαμε και δεν έχουμε δηλαδή τμήμα marketing, collections, επισφάλειες. Δεν ήταν αυτή η δουλειά μας. Το e-commerce λοιπόν και το e-business βοήθησε στο να μπορούμε και εμείς να βγούμε και να δώσουμε την προστιθέμενη αξία την οποία έχουμε στην αγορά. Γιατί με μειωμένο κόστος μπορείς να διαθέσεις κάποιες υπηρεσίες στην αγορά. Πάμε τώρα στο e-business κομμάτι να δούμε πώς θα συνεισφέρετε εσείς στο e-business. Ακριβώς. Αυτό. Εμείς λοιπόν εκτός από τις πολλές πληροφορίες που έχουμε, έχουμε και πληροφορίες αυτό που λένε φερεγγιότητος. Είναι οι ακάλυψη επιταγές, συναλλαγματικές, δικαστηριακές πληροφορίες, διοικητικές κυρώσεις του δημοσίου πιθανόν, δεν παρέχονται τώρα, αλλά πιθανόν στο μέλλον. Έχετε ένα μηχανισμό συγκέντρωσης όλο αυτό το δεδομένο. Αρνητικών. Έχουμε και θετικών, αλλά σε πρώτη φάση μιλάμε για τις αρνητικές, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες. Συμβάλλουν συνήθως το 30 με 40% της τελικής απόφασης για να παρέχει κάποιος πίστη, είτε αυτό είναι τράπεζα είτε είναι εταιρεία. Συνήθως είναι πληροφορίες οι οποίες αξιολογείται αν κάποιος είναι υψηλού κινδύνου. Συγχαίρομαι στην Ελλάδα, νομίζω ότι μιλάμε για απατεώνες. Δεν μιλάμε για απατεώνες. Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι. Πιο κοντά, αν θέλετε, μιλάτε. Συνειδητά απάτη. Ναι. Αυτό που είναι κάποιοι αναλαμβάνουν υψηλό κίνδυνο και βέβαια έχουν αποτελέσματα συχνότερα, αλλά. Ναι. Αυτοί οι κάποιοι παραλαμβάνουν κίνδυνο είναι σημαντικοί στην οικονομία, διότι από αυτούς θα βγουν οι θέσεις εργασίας και τα ρίσκα που θα πάρει κάποιος πρέπει να είναι ανάλογα και με τα αποτέλεσματα, αλλά και με το κόστος. Πώς αποφασίσαμε να βγάλουμε αυτές τις πληροφορίες στην αγορά, μη έχοντας το μηχανισμό πώλησης ή τι. Πώς τον καιρό τα είχατε αυτά τα δεδομένα. Από το 1970 σε χαρτί, από το 1993 σε σύστημα κλειστό. Μάλιστα. Με private network, με το εξωτραπεζό κλπ. Άρα τώρα καταρχήν λοιπόν καθίσαμε και βγάλαμε μια στρατηγική. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι δίνουμε. Μάλιστα. Και τι δεν δίνουμε. Το τι υποστήριξη θα δώσουμε και τι υποστήριξη δεν θα δώσουμε. Αυτά διαμορφώνουν τα κόστη κλπ. Και τον τρόπο που θα διεισδύσει στην αγορά. Βγάλαμε λοιπόν μια στρατηγική, ένα μοντέλο, business model, το πώς βλέπουμε ότι θα ήταν ο σωστός τρόπος να βγούμε στην αγορά. Μετά, επειδή δεν ξέραμε καθόλου το χώρο, κάναμε ένα διαγωνισμό, βρήκαμε μια ελληνική εταιρεία, υπάρχει τεχνογνωσία στην Ελλάδα, να μας υποστηρίξει την υλοποίηση στρατηγικής και του στόχου. Στόχος μας ήταν να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος διαχείρισης, το operation κόστος. Γιατί, για να μπορούμε να βγούμε στην αγορά, όπως είπαμε, στόχος μας είναι να βγούμε φθηνά, έτσι ώστε να διαδοθεί η πληροφορία, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην μείωση του κινδύνου και την. Αυτό που κάνετε δηλαδή είναι διαθέτετε πληροφορίες. Ακριβώς. Και αυτό που κάναμε ήταν να κάνουμε ένα site το οποίο να είναι όλη η διαχείριση, να είναι στον πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η επιχείρηση η οποία λαμβάνει την πληροφορία έχει τον έλεγχο, αλλά μας μένει και μας το κόστος. Ποιος είναι ο έλεγχος? Ότι μπορεί να διαχειρίζεται χρήστες, να διαγράφει χρήστες, να ελέγχει τους χρήστες, να τους βάζει όρια στη χρήση κλπ. Όλη η διαχείριση γίνεται από την πλευρά του πελάτη και αυτό είναι ένα win-win με την έννοια ότι ο πελάτης αισθάνεται ότι έχει τον έλεγχο, αλλά και εμείς μειώνουμε το κόστος μας. Αντί να έχουμε υπαλλήλους να διαγράφουν κωδικούς, να αντικαταστούν κωδικούς κλπ. Τα κάνει αυτά ο χρήστης από μόνος. Η αίτηση γίνεται βέβαια online, η εγγραφή όλα γίνεται online, η χρήση online κλπ. Αποτέλεσμα στους πρώτους 10 μήνες, βέβαια να μην ξεχνάμε τώρα να μην τα ωρεοποιούμε τα πράγματα, διότι η Τηρεσίας είχε ένα strong brand name, έχει προστέμενη αξία, άρα
τα είχε αυτά, απλώς δεν είχε την εμπορικότητα, ας το πούμε. Το προϊόν, ας το πούμε έτσι. Στους πρώτους 10 μήνες, λοιπόν, έχουμε φτάσει να έχουμε 500 πελάτες ή επιχειρήσεις, 300.000 τζίρο, έχει αποσβεστεί δηλαδή το κομμάτι του της επένδυσης. Ναι. Και παρέχουμε πληροφορίες και για φυσικά πρόσωπα και για νομικά. Για νομικά πρόσωπα είναι πιο απλά τα πράγματα, για φυσικά πρόσωπα χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι απλές, το θεσμικό πλαίσιο είναι φάμιλο με το ευρωπαϊκό, δεν έχουμε εκεί προβλήματα. Απλώς χρειάζεται να ενημερωθεί ο ιδιώτης, όταν μιλάμε για ατομικές επιχειρήσεις ή για ελεύθερες επαγγελματίες, πρέπει να ενημερωθεί ότι θα ελεγχθεί. Αυτό είναι σημαντικό. Φέρνει μια μικρή δυσκολία, αλλά είναι σημαντικό. Και πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε βάσει των κανόνων, εφόσον οι κανόνες εξυπηρετούν. Και οι κανόνες αυτοί εξυπηρετούν, όπως έχουν ήδη εγγραφεί 50 εταιρείες, χωρίς μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είναι σημαντικό? Διότι όταν ελέγχεις κάποιον και του στερείς, ας πούμε, πίστοση, πρέπει να το ξέρει ο ίδιος, διότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει κάποιο σφάλμα. Δεν μπορεί κάποιος συνεχώς να του αρνείται πίστη και να μην ξέρει το γιατί. Εάν λοιπόν το πεις, εμείς έχουμε γραφείο και είναι υποχρέωσή μας. Επικοινωνία. Και δωρεάν μάλιστα παρέχουμε το file του ιδιώτη, οπότε μπορεί να το δει, να το ελέγξει. Αν υπάρχει λάθος, να το διορθώσουμε, ώστε ο άνθρωπος να μην στερείται πίστος χωρίς να το ξέρει. Του ανήκει χωρίς να το ξέρει. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά και πρέπει κάπως να εκπαιδεύουμε και την αγορά, ώστε όπως και στην Ευρώπη γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται, να εκπαιδευτεί και να εκπαιδευτούν και εδώ οι εταιρείες, να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, ώστε και τη δουλειά τους να κάνουν και να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των... Ερώτηση κρίσεως, λοιπόν. Γιατί αργήσατε τόσο καιρό? Γι' αυτό είναι πολλές φορές κρίσιμες οι κρίσεις. Εντάξει. Αλλά γιατί αργήσαμε γι' αυτό τον καιρό? Διότι είχαμε πάρα πολλή δουλειά στην επέκταση. Ξεκινήσαμε, εγώ είμαι 15 χρόνια στην υπηρεσία, ξεκινήσαμε μόνο με το αρνητικό αρχείο, βάλαμε το θετικό, βάλαμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βάλαμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, κάναμε το scoring, αυτό για τον τραπεζικό χώρο. Όλα αυτά δεν είναι τεχνικά, πιθανόν να είναι πιο, ακούγονται πιο απλά, αλλά πρέπει να διαμορφώσεις θεσμικό πλαίσιο, να διαμορφώσεις όλο το κλίμα κλπ. Θέλω, ναι, και ολοκληρώστε. Το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι μέρος της στρατηγικής μας είναι συνεχώς να βγάζουμε καινούργιες υπηρεσίες και υπό μορφή έκπληξης ψυχολογικής, αλλά και επίσης ουσίας να διευρύνουμε το προϊόν και να αυξάνουμε τις πληροφορίες. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι πολύ εσφαλμένα στην χώρα μας νομίζουμε ότι οι περισσότερες πληροφορίες μειώνουν τη δυνατότητα παροχής πίστευσης. Διεθνώς και στη βιβλιογραφία και από τη World Bank, από όποιο institution θέλετε, μελέτες, αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Η περισσότερη πληροφόρηση υποστηρίζει την παροχή πίστης, διότι δεν συμβαίνει αυτό που νομίζει ο πολύς κόσμος, ότι αν δεν βλέπει η τράπεζα ή ο έμπορος κάποια πληροφορία, τότε θα του δώσει. Όταν δεν βλέπει, είναι πιο επιφυλακτικός και δεν θα δώσει και σε αυτόν που μπορεί να αποπληρώσει. Μάλιστα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό να τονίσουμε. Ωραία. Και επίσης, η περισσότερη πληροφόρηση πολλές φορές βοηθάει στο να εντοπίσουμε θύλακες μειωμένου ρίσκου και να τις υποστηρίξουμε. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι καλύτερες κατά μέσο όρο από τις υπόλοιπες. Εάν είχαμε πληροφορίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τις εντοπίσουμε, θα μπορούσαμε να βγάλουμε μια σχορόκαρτα για αυτές ειδικά και να αυξηθούν, να μειωθεί η εκτίμηση του ρίσκου και να αυξηθεί το σχόλιο.